Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει νέους τρόπους χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τη Συμφωνία των Ηγετών, η αποπληρωμή χρέους θα καλύπτεται από νέους ίδιους πόρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ένα ψηφιακό φόρο και μια εισφορά για μη ανακυκλώσιμα απόβλητα. Οι νέοι φόροι θα προσθεθούν στο υπάρχον παραδοσιακό σύστημα εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι οι νέοι φόροι ίδιων πόρων θα περιλαμβάνουν έσοδα από ρύπανση που μπορούν να αποφέρουν περίπου 10 δισεκατομμύρια κατ' έτος. Δικαιώματα από άνθρακα που μπορούν να προσθέσουν 14 δισεκατομμύρια. Φόρο από πλαστικές συσκευασίες για 7 δισεκατομμύρια. Έναν κοινό εταιρικό φόρο για 10 δισεκατομμύρια και έναν ψηφιακό φόρο για 1,3 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέους ίδιους πόρους για ένα βασικό λόγο. Ο προϋπολογισμός θα γίνει πιο αυτόνομος. Και αυτό θα βελτιώσει και θα προωθήσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα την περιβαλλοντική πολιτική. Όσο αυτοί οι νέοι πόροι πρόκειται να δώσουν ένα βαθμό αυτονομία στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, είναι φυσικά ένα θετικό βήμα. Οι ηγέτες δεν συζήτησαν τις λεπτομέρειες των νέων φόρων και συμφώνησαν ότι θα μεταρρυθμίσουν το σύστημα ίδιων πόρων τα επόμενα χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για σαφήνεια. Εάν η σαφήνεια στους ίδιους πόρους σημαίνει ότι το χρέος που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσπάθεια ανάκαμψης πρέπει να αποπληρωθεί από τους κανονικούς ίδιους πόρους της Ένωσης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να περικοπεί και αυτό θα είναι μεγάλο λάθος γιατί κόβουμε από το μέλλον μας. Μια απόφαση για νέους ίδιους πόρους πρέπει να συμφωνηθεί στο Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και τίποτα δεν θα συμφωνηθεί έως ότου συμφωνηθούν όλα. Ο φόρος για τα πλαστικά είναι ο πιο αμφισβητούμενος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σκεπτικιστές γενικά για τους ευρωπαϊκούς φόρους. Όσον αφορά το φόρο συναλλαγών, έχουμε δει εδώ και 10 χρόνια άρνηση από τα κράτη-μέλη. Για την ψηφιακή φορολογία απέτυχε λόγω του βέτο των 4 κρατών μελών. Επομένως υπάρχουν πάντοτε, είτε για λόγους αρχής είτε λόγους συμφερόντων, κάποια κράτη-μέλη που λένε όχι και αυτό πρέπει να σπάσει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε επίσης περισσότερες διαπραγματεύσεις για την έγκριση του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.